προς μια πολιτική εμπάθειας, αλλά παρά μόνο ως μια πολιτική διαπίστωση για τις ευθύνες ενός εκάστου των συμμετεχόντων σε αυτή τη διαδικασία όλο αυτό το διάστημα. Ο καθένας μας από την θέση που κατήχε ή κατέχει έχει συγκεκριμένες ευθύνες και συγκεκριμένες ευθύνες των ενεργών. Πριν πάω λοιπόν στα χθεσινά του κυρίου Κυρίση, γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά που είπε χθες, ενώ γνώριζε ότι είμαι σε προγραμματισμένη συνάντηση με το Ταϊπέρ και η λογική ερμηνευόμενη λέει ότι θα έπρεπε να περιμένει την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής της συνάντησης για να κάνει και αυτός να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες, θεμητό είναι, αλλά να γνωρίζει τι ιδιαίτερη και ποιες είναι οι προθέσεις του Ταϊπέρ, δεν το έπραξε, ήθελε να το κάνει παράλληλα, προφανώς, για να ακυρώσει κατά την άποψή του επικοινωνιακά, εκτιμώντας ότι επικοινωνιακά πρέπει να διαχειρίζεται ένα τόσο κρίσιμο θέμα που δεν το διαχειρίστηκε στην ουσία του πολιτικά όλο το προηγούμενο διάστημα, να κάνει την ίδια ημέρα μια δική του πολιτική εκδήλωση για το παραπάνω θέμα. Να πω λοιπόν ότι τον Δεκέμβριο του 2013 η εφορία νεωτέρων μνημείων μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το αίτημα που υποβάλαμε στην αρμόδια υπηρεσία εφορίας νεωτέρων μνημείων του Δεκανήσου, η παραπάνω υπηρεσία εισηγήθηκε θετικά προς το Υπουργείο Πολιτισμού, υιοθετώντας την θέση και την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου για την κήρυξη του κτηρίου ως διατηρηταίου. Έτσι λοιπόν, χθες το πρωί εγώ συναντήθηκα στο Υπουργείο Πολιτισμού με τα αρμόδια στελέχη της αντίστοιχης εφορίας, οι οποίοι επίσης υιοθετούν το αίτημα του Δήμου και την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της εφορίας νεωτέρων μνημείων των Δεκανήσων και θα εισηγηθούν θετικά, αφού ακολουθηθεί όμως προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, η οποία λέει ότι ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και η ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτή τη στιγμή είναι η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων και κατ' επέκταση το ΤΑΙΠΕΠ και εντός 2 μηνών θα πρέπει να απαντήσουν.